Παρέλαβε μας πληροφορούν οι ιεροί Ευαγγελιστές, τρεις μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκε στο όρος Θαβόρ. Ξαφνικά ενώ προσευχόταν, η εξωτερική μορφή του προσώπου του έναψε σαν τον ήλιο και τα ενδύματα του έγιναν λαμπρά λευκά σαν το χιόνι. Τα ημάτια του εγέντο αστραφτερά, λευκά λίαν ως χιόν. Το υπερφυσικό φως του ηλίου της δικαιοσύνης διεφέρασε και αυτά τα ενδύματά του, τα οποία έγιναν λευκά ως το φως. Το δεάγιον πρόσωπο του έγινε να πρόσωπο τον ήλιο. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και ζητούσαν μαζί του δύο σπουδαίοι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, μαζί με τα θαυμαστά έργα του, τη Θεία Ευδοκασκαλία, την Παναγία Ζωή του, που είχαν δει καθόλου το διάστημα της επικής δημοσίας δράσεώς τους που έζησαν κοντά του, έβλεπαν τώρα κατά τη μεταμόρφωση με τα μάτια τους και την δόξα τη μεγαλειότητα του Κυρίου. Επόπτε γεννηθέντες εκείνου μεγαλειότητος, καταγοητευμένοι από το μεγαλείο του και τυπνισμένοι από έξαρση χαρά και εργαλείαση, προτείνουν δια στόματος το βορθόνου πέντου να μείνουν για πάντα εκεί. Καλώνες την ημάς όδε είναι, δεν ήταν κάτι το καινούργιο και τον ίδιο τον απλό φως της μεταμορφώσεως. Δεν πήρε κάτι που δεν είχε ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά θα μέρωσε τους μαθητές τους αυτό που πραγματικά ήταν. Το σώμα του δε απέκτησε απ' έξω τη δόξα και την αγρότητα, αλλά αυτοί πήγασε στα μέσα του από την θεότητά του. Έγιναν τώρα όρατα όσο ήταν αόρατα για τα ανθρώπινα μάτια, εκείνο σώμα που αγνοβολείται, εκείνη αγρότητα, σώμα θνητό που αγράφει τη δόξα της Θεότητος, κατά τη μεταμόρφωση άφησε μερικές αρτίνες από την αγρότητα της θεϊκής του φύσεως να εκλάμψουν ενώπιον των τριών μαθητών του, καθώς η δύνατο, όσο ήταν δυνατό αυτοί να συνετενήσουν. Κατά τη μεταμόρφωση έχουμε και την παρουσία του ουράνιου πατρός να μαρτυρεί περί του Υιού του και να προσπρέπει να υπακούμε σε αυτόν. Ήρθε φωνή εκ νεφέλης έγκουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε, μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, μεγάλο το θαύμα, μεγάλη δεσποτική γιορτή, δικαιολογημένα χαιρόμαστε και σκυρτά η καρδιά μας από ανεπλάνητη χαρά. Να πάρουμε όμως και μετάρτητη απόφαση να μεταμορφωνόμαστε και εμείς, να αλλάζουμε πώς. Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας, υπακούοντας έτσι και στη φωνή του ουράνιου Πατέρα, αυτού ακούετε καλύτερα. Αν σ' απομακρύνουμε την πόρτα θεήμνης αμαρτίας, που σκοτεινιάζει το νου μας και δεν αφήνει να υψωθεί προς τα ουράνια, για να γίνουμε άμψη της Βασιλείας Του και να βρεθούμε μέσα στην αμπρότια του Θεϊκού Φωτός της μεταμορφώσεώς Του.